γιατί τέτοιο μιλάμε. Θέλω να σας κάνω στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία τι έκανε. Έχει σοβαρευτεί τώρα. Για πες καμία ιστορία από τα ξενοδοχεία. Μέναμε στον ίδιο όροφο, ας πούμε. Μην πεις στον ορίμο. Έλα, κάτσε να πεις. Διαφημίσεις δεν έχουμε. Έλα, θέλω να μάθω. Φορούσε, ας πούμε, το σόβρακο, έτσι, και βγαίνει στο τέτοιο και αυτή την πρωτοφωνάρα και μας έβριζε. Κάντε ησυχία, ρε. Και γύριζε να πάει στο τέτοιο και από πίσω το είχε χώσει. Το είχα κάνει τάγκα, ρε παιδί. Και μια από το γύρω για σου. Ήμουν έτσι, εδώ κανονικά, για να έρθει. Τι θα γίνει, ρε, θα κάνετε ησυχία να κοιμηθούμε. Στο διάλογο, μαλάκι. Και γύριζε πίσω και και τ' άλλο που ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο που έλεγε Ρούλα, έλα εδώ, αγάπη μου. Ρούλα, έλα εδώ, αγάπη μου. Θα δει κάποιος να θα σε καλέσουμε να ρωτήσουμε και για σένα, παιδί. Ναι, ρε. Όταν θα παρουσιάζουμε την εκπομπή μαζί και θα πάμε τώρα στο Αθερίδη τα παιδικά τέτοια. Για πες. Εγώ θέλω να μας πει την ιστορία με τη φανέλα με το νούμερο 9. Όπου ήταν ένα παίξε αυτός. Αυτό που το έχει πει, περίμενα να σου πω. Τώρα πολλά βράδια ξενυχτάμε, μιλάμε. Μου είπε ότι ο Τζόρτζογλου από σένα πήρε τη θέση για τη φανέλα του νούμερο 9. Δεν είναι, να τα πούμε ακριβώς πώς είναι. Είμαι στη δραματική σχολή, νομίζω δεύτερο έτος. Το 86 είναι αυτό. Και διαβάζω στην Ελευθεροτυπία ότι ο Παντελής ο Βούλγαρης ψάχνει το αγόρι από 20 έως 23 χρονών για να ερμηνεύσει τον πρώτο ρόλο στην ταινία κτλ. Αρκεί να ξέρει ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω η φανέλα με το 9 είναι καινούριο το μυθιστόρημα του Κουμανταρέα. Το παίρνω, το διαβάζω με τη μία, λέω αυτό είμαι εγώ. Τέλος. Ο Βασίλης, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον ήρωα. Και αποφασίζω να κατέβω στην Αθήνα για να το δω για να πάρω το ρόλο. Κατεβαίνω και με κοιτάει ο Βουλγαρής και του αρέσω πάρα πολύ ως φυσιογνωμία. Μου λέει θα με πάρεις ένα μήνα τηλέφωνο κτλ. Τον παίρνω σε ένα μήνα τηλέφωνο, πολύ ευγενικός ο άνθρωπος, λέει σε έχω στο μυαλό μου συνέχεια. Περνάει κι άλλος μήνας, περνάει κι άλλος μήνας. Κάποια στιγμή και βγαίνει λέει, είστε, με δύο, είστε λέει δύο παιδιά, όχι, είστε λέει δύο παιδιά, λέει, μεταξύ εσένα και τέλος. Και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τον Περικύλη, λέει το Χούρσογλου που ήταν τότε βοηθός του, μόνο και μόνο για να μου κάνει ένα βίντεο να δει αν παίζω μπάλα. Το πηγαίνω εγώ στα πανεπιστήμια σε ένα γήπεδο που είχε εκεί και μου βγαίνουν όλα με την μπάλα. Κάνει ο Βούλγαρης, κρατάει το βίντεο και παίζω εγώ μπάλα με τον Χούρσογλου. Και κάνω εγώ κάτι μαραντονιές, κάτι κόλπα, σουτάρω, χτυπάω δοκάρια, αφού λέω δοκάρι, δοκάρι. Παπ! Και τον πετυχαίνω κτλ. Και τρελαίνεται ο Βούλγαρης και πηγαίνουμε μετά για μια πορτοκαλάδα. Λέει τώρα με μπέρδεψε. Είχα αποφασίσει, λέει, να πάρω ένα άλλο παιδί, λέει. Δεν μου λέει ποιος. Αλλά λέει αυτός δεν ξέρει μπάλα, λέει. Ενώ εσύ λέει ξέρεις κτλ. Λέει τώρα θα το ξανασκεφτώ. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία και μου στέλνει ένα γράμμα που μου λέει το ένστικτο, μου λέει τότε και ο Στράτος είχε κάνει τον ήχο του όπλου με τον Γκούνι, ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν πολύ ανερχόμενος, είχε μια δύναμη και τα λοιπά και πήρε το ρόλο. Αλλά το αστείο είναι άλλο, ότι ήρθε ο Βούλγαρης στους άγαμους όταν κάναμε και δείξατε αυτό με την μπάλα μπάσκετ που είμαι και μου λέει παίζεις και καλό μπάσκετ. Και του λέω εδώ την πάτησες, γιατί μπάσκετ δεν ξέρω καθόλου, μόνο τις φιγούρες λέω ξέρω. Έτσι έχασες, θα ήταν η πρώτη σου ταινία. Θα ήταν, ναι, αν γινότανε, θα ήταν. Φέτος τι θα κάνεις.